Νάγιακ είναι ένας σκύλος, είναι ζεν και είναι κάτι το οποίο μας λένε ότι ταιριάζουμε σε αυτό. Ταιριάζουμε επίσης ότι μας αρέσουν λιχουδιές, οπότε έχουμε κουμπώσει ας πούμε σε αρκετά πράγματα. Γενικότερα είναι ένας πολύ καλός σκύλος, πολύ ήρεμος σκύλος και πολύ έξυπνος σκύλος. Υπήρχε λοιπόν ο Χρήστος ο Τσιούρης, αθλητής στίβου έκτος στο παγκόσμιο πρωτάθλημα στο Μήκος. Πολύ ήρεμος άνθρωπος, άρα πολύ ήρεμος και ο σκύλος ταυτόχρονα. Και έτυχε και ταιριάξανε πάρα πολύ καλά. Τις διαδρομές. Και ασφαλείς διαδρομές. Έχουμε λοιπόν αυτή τη στιγμή τον Άγιακ. Είναι Λάμπραντορ, είναι 2,5 χρονών. Η εκτροφή του είναι από Γαλλία. Εκπαιδεύτηκε σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και έπρεπε λοιπόν να βρούμε ένα χειριστή εισάξιό του ώστε να γίνει ένα πολύ καλό τέριασμα να ταιριάζουν σαν χαρακτήρες. Μου αρέσει να κάνω πράγματα, μου αρέσει να ασχολούμαι και με καινούρια πράγματα και στις τέχνες και στον αθλητισμό και γενικότερα να είμαι δραστήριος στην καθημερινότητά μου, οπότε έχουμε πολλά χιλιόμετρα να κάνουμε τον Άγιο. Ναι. Να σου κρατήσω αυτά για να το βάλεις στο γυλαίκο. Για μένα είναι πολύ σημαντική η μέρα αυτή, σηματοδοτεί μια νέα αρχή στη ζωή μου. Ο σκύλος οδηγός σημαίνει για έναν χειριστή, για ένα άτομο με οπτική αναπηρία, ποιοτικότερη και πιο ασφαλή κίνηση στην καθημερινότητά του και κατ' επέκταση και μεγαλύτερη ποιότητα ζωής, λιγότερο στρες και πιο ευχάριστες διαδρομές, εκτός από τη συντροφικότητα που ένα σκύλος παρέχει και μοιράζεται κάθε φορά με τον χειριστή του στην εκάστοτε περίπτωση. Είναι μια διαδικασία όμως η εκπαίδευση μαζί με τον Νάγιακ που απαιτεί πρώτα πολύ καλή κίνηση και αυτονομία του χειριστή με το λευκό μπαστούνι και κατ' επέκταση καλή συνεργασία με τον σκύλο στις διαδρομές και με τον εκπαιδευτή ώστε να μάθει ο ένας τον άλλον να μάθουν τις διαδρομές. Κοίτα, στήλω. Σαν κέντρο έχουμε 13 σκύλους, είναι ο 13ος σκύλος που παραδίδουμε σε Αθήνα Θεσσαλονίκη. Μέσα σε 2 χρόνια λοιπόν καταφέραμε να παραδώσουμε 6 σκύλους συνολικά.